Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Καβαδέλα για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος γιατί θέλω να ε, ε, αναφερθώ σε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το θέμα είναι ότι ε, πλήττεται ο τουρισμός ε, και πλήττονται τα μεγάλα τα καΐκια, τα παραδοσιακά, τα οποία εκτελούσαν... Uh, Πλόε, ημερήσιου. Uh, θα ήθελα την προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, αφορά τα μεγάλα τα καΐγια, τα παραδοσιακά, τα οποία εκτελούσαν ε, ημερήσιου πλώε, ξεκινούσαν το πρωί, πηγαίναν από παραλία σε παραλία, όσο κόσμο μπορούσαν να πάρουν. Ε, 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 αυτό ήταν καλό και για το νησί, διότι υπήρχαν παραλίε, οι οποίε ήταν προσβάσιμε από άλλε οδού και είχαν ένα ταβερνάκι, ξοδεύονταν εκεί κάποιο χρήμα. Τα σκάφη λοιπόν ω τώρα αυτά είχαν δυνατότητα να επιβιβάζουν ω 49 άτομα, να εκτελούν πολλαπλέ περιηγήσει ε, ε, και ημερησίω. Ε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια περιοχή, τα Λιχαδονίσια, που εκεί είναι πάρα πολύ χαμηλό το κόμιστρο Είναι 8-9 ευρώ Αν αυτός βάλει 12 άτομα, 8 ευρώ θα πάρει 96 ευρώ στο τέλος τη ημέρας Θα ε, πληρώσει... Ε, και σαν τα Λιχαδονίσια βεβαίως υπάρχουν πολλές περιοχές Δεν προλάβει να πρωτοπληρώσει αυτός ο άνθρωπος ε, Πέρυσι θέσατε έναν όρο, σπάστε το σκάφος μέσα να κάνετε χώρους Σπάσανε οι άνθρωποι στι καμπίνε. Λέω ότι είναι λογικό πέσω ότι γίνεται μια ας πούμε θαλασσοταραχή. Έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι που είναι απ' έξω οι 49 να μπουν μέσα. Σπάσανε τι καμπίνε. Τώρα του λέτε πρέπει να πάρετε ε, πλήρχο και πλήρωμα του ΝΑΤ. Τι γίνεται εδώ, Αυξάνεται 58-60 περίπου το χρόνο τι δαπάνε ε, του σκάφου του συγκεκριμένου. Συν το ε, ότι ε, δεν του επιτρέπεται να κάνει δεύτερο. Ε, Ναύλο, ημερήσιο Οπότε ένας περιορισμός είναι ότι πρέπει να πάρει καπετάνιο και πλήρωμα Ένας δεύτερος είναι ε, δεν μπορείς κύριε να κάνεις μια δεύτερη βόλτα ε, Έτσι πλήθεται ο τουρισμός μας σε μεγάλο ε, 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 βαθμό Λοιπόν ε, το, αυτό το βεβαίως βολεύει κάποιους οι οποίοι έχουν μεγάλα καράβια σιδερένια και κάνουν το γύρο του νησιού, όλα αυτά τα μεγάλα συνδρένια. Δεν μπορούν να πάνε ένα, στην παραλία να πηδήξει ο τουρίστα από το σκάφο στη θάλασσα όπω γινόταν μέχρι τώρα. Θα τον πάει λίγο παραέξω, θα το βγάλει με ένα βαρκάκι. Αλλάζουμε το κλίμα. Το πάμε στο πολύ βιομηχανικό. Οι Τούρκοι είναι άνετοι. Οι Μαλτέζοι είναι άνετοι. Ε, ακούω τώρα ε, που ε, με επισκέφθησαν κάποιοι να... και μου έδωσαν τα στοιχεία, κάποιοι αποσχολούμενοι με το συγκεκριμένο κλάδο, ακούω ότι σκέφτονται κάτι για Κροατία για Τουρκία να πάρει τα σκάφη του. Λοιπόν, ε, εμεί έχουμε κάποιε προτάσει να σα κάνουμε ε, και τουλάχιστον να σώσουμε τα παραδοσιακά ταξίδινα σκάφη μα. Γιατί αυτά είναι η εικόνα μα. Οι Τούρκοι έχουν τι γκουλέτε και κάνουν βόλτε στο Αιγαίο και θα έρχονται και προ τα δω. Λοιπόν, επίση, πού θα βρεθούν 4.000 πλοίαρχοι για αυτά τα σκάφη, Υπάρχουν 4.000 πλοίαρχοι στην Ελλάδα για να μπορέσουν να κυβερνήσουν 4.000 πλοιάρια τέτοια που έχουμε. Ε, ε, θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά τα παραδοσιακά σκάφη είχαν τον καπετάνιο τους, έναν παραδοσιακό πλοίαρχο, ο οποίος ήταν ο Καραβοκύρης. Εγώ ε, λέω, η γνώμη μου είναι, πρώτον, να τους δώσουμε τα δηλαδή, για 12 άτομα, να το κάνουμε γύρω στα 24-25, να είναι αξιοπρεπές και για τους ίδιους να μπορέσουν να βάλουν το πρωί πετρέλαιο, γιατί με 12 άτομα δεν βγαίνει. Ένα δεύτερο είναι ότι να τους δώσουμε μια διορία σε αυτού του καραβοκύριδε ε, που έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια, 15 χρόνια ε, το τιμόνι του καραβιού του, να πάνε στη σχολή του εμπορικού ναυτικού να πάρουν και εκεί μία, ας πούμε, περαιτέρω αυτή, να μπορούν να τα κυβερνούν. Και τρίτον, αν μπορούσε να επεκταθεί και να, εκτός των πλοιάρχων της, τέλος πάντων, να υπάρχουν και μία απογεγραμμένη ναυτική, η Σκύπερα, ας πούμε. Ε, αυτό κοιτάξτε σας παρακαλώ πολύ, είναι σημαντικό θέμα και νομίζω ότι θα καταστρέψουμε τελείως την εικόνα του τουρισμού μας. Αν φύγουν αυτά τα προδοσιακά σκάφη τα καΐκια, τελειώσαμε. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Υπουργό.